Και σήμερα οι τιμές των καυσίμων συνέχισαν την ισχνή αποκλιμάκωση που παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες. Η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά έπεσε στα 2 ευρώ και 8 λεπτά. Στο πετρελαίο κίνηση στο 1,94 και στο πετρελαίο θέρμανση στο 1,54. Όμως η αποκλιμάκωση φαίνεται πως σταματά, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου σκαρφάλωσε ξανά στα 107 δολάρια το βαρέλι από τα 98 που είχε φτάσει. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, από την ερχόμενη Τρίτη η τιμή στα καύσιμα θα ανέβει ξανά. Αυτές οι προβλέψεις για το αργό είναι λιγάκι δύσκολες που δεν τις θέλαμε. Άρα αυτές θα αρχίσουν τώρα την αντίστροφη μέτρηση να αρχίσουν να ανεβαίνουν και οι προβλέψεις για την επόμενη εβδομάδα είναι οι αυξητικές τάσεις του δηλισμένου προϊόντος. Άρα λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν η ανάσα που πήραμε. Η επιδότηση στα καύσιμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις θυελώδεις αυξήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο τρίμηνο. Τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο θα επιδοτηθεί η αγορά αμόλυβδης με 22 λεπτά το λίτρο έως τα 60 λίτρα μηνιαίως. Το σύνολο της επιδότησης θα φτάσει στα 40 ευρώ, δίνοντας μια σχετική ανάσα στα νοικοκυριά που πάντως συνεχίζουν να πληρώνουν πανάκριβα το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κόσμος εξαντλήθηκε οικονομικά. Οι καταναλωτές των μεσαίων εισοδημάτων και χαμηλότερων έχουν εξαντληθεί εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών. Πράγματι έχει πολλαπλασιαστεί η αγορά σε μπετόνι για όσα πρατήρια διαθέτουν αντλία. Οι αυξήσεις φωτιά σε ενέργεια και τρόφιμα επηρεάζουν διπλά τους επαγγελματίες εστίασης που από τη μία καλούνται να καταβάλουν δυσβάσταχτες αυξήσεις και οι ίδιοι και από την άλλη βλέπουν την πελατεία τους να μειώνεται δραματικά. Πλέον εκφράζονται απόψεις για εθελούσια αναστολή λειτουργίας με κρατική στήριξη. Πολλά κομμάτια της εστίασης, τα οποία δεν μπορούν να μείνουν ανοιχτά διότι θα δημιουργήσουν τεράστιες ζημιές που δεν θα μπορέσουμε να τις καλύψουμε, ίσως να πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα εθελούσιας, όπως λέμε, αναστολής λειτουργίας. Και εκεί το κράτος να μπορέσει να μας βοηθήσει, στηρίζοντας το οικονομικά χωρίς να βγάλει χρήματα. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο λιανεμπόριο, με τους ιδιοκτήτες να αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι το αυξημένο λειτουργικό κόστος σε συνδυασμό με την μειωμένη αγοραστική κίνηση.